Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 13 Μαρτίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Άνοιξε ο δρόμος για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληστηριασμών και στην Αχαΐα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων προμηνύει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν επαναληφθούν τραυματισμοί αστυνομικών σε πληστηριασμούς. Τουρίστας δέχθηκε επίθεση σε αρχαιολογικό χώρο της Σπάρτης. Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου του Κτελακωνίας με φορτηγό στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρίπολης. Την Πέμπτη θα εκδικαστεί η μήνυση που κατέθεσαν εναντίον του Αμβροσίου πολίτες για το άρθρο του κατά των ομοφυλόφιλων. Τα συμπεράσματα της ευρείας σύσκεψης αρχών και κατοίκων της Πάτρας για το μεταναστευτικό. Η Ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων στρέφεται κατά της κυβέρνησης με αφορμή τους συνεχιζόμενους πληστηριασμούς. Δηλώνουν πρόβατα επισφαγή όταν στέλνονται να υπερασπιστούν τις διαδικασίες απέναντι σε εκνευρισμένους πολίτες που χάνουν τα σπίτια τους και πολλές φορές βιοπραγούν εναντίον των αστυνομικών. Καταπέλτης η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με τα επεισόδια που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα κατά τη διενέργεια πληστηριασμών. Μας ανατέθηκε ένα έργο στην ουσία το οποίο δεν προβλέπεται και εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας σε αυτό. Είπαμε ότι εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα ξεσπιτώσουμε τον κόσμο, δεν θα μπούμε ανάμεσα στους πολίτες και επειδή το θέλει η Τρόικα και κάποιοι στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί δεν αφήνουν ασχολίαστο το γεγονός ότι άνθρωποι πετάγονται στο δρόμο και επίσης γνωστοποιούν ότι πλέον θα καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για όποια σωματική βλάβη. Καταλαβαίνω ότι σε αυτό το όλο το κομμάτι αυτό έχει να κάνει και με τους συναδέλφους. Γιατί πολλοί εκ των συναδέλφων μου είναι και αυτοί που έχουν κόκκινα δάνεια, είναι και αυτοί που το σπίτι τους κινδυνεύει σε πληστηριασμούς. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν θα έρθουμε αντιμέτωποι με την κοινωνία την ίδια που βογκάει αυτή τη στιγμή και στενάζει κάτω από το βάρος όλο αυτό της ανέχειας και της οικονομικής κρίσης. Οι αστυνομικοί δηλώνουν πως στέλνονται στους πληστηριασμούς σαν πρόβατα στη σφαγή, με αποτέλεσμα πυκνά συχνά να τραυματίζονται. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ειδικά σε περιστατικά στην Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη έχουν κατατεθεί μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου, ξεκαθαρίζοντας πως έτσι θα απαντούν από εδώ και πέρα. Ενδεχομένως να κάνει μηνύσεις κατά παντός. Ακριβώς. Αυτό τουλάχιστον ξεκίνησε χθες με μια αναφορά της, με ένα εγγραφό της η Ομοσπονδία μας. Στο προσεχές μέλλον θα δούμε πώς αυτό θα πάρει σάρκα και οστά. Βεβαίως εδώ στην πόλη μας ακόμα δεν έχουμε μεγάλο το ζήτημα, περισσότερο το πρόβλημα εστιάζεται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Στη μακροσκελή ανακοίνωσή τους οι αστυνομικοί μιλούν για μνημονιακές πολιτικές που κρύβονται πίσω από τις ασπίδες τους, ξεκαθαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο πως ούτε οι ίδιοι θέλουν να υπερασπίζονται διαδικασίες που βγάζουν κατοικίες πολιτών στο σφυρί. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε στο θέμα των πληστηριασμών. Προς το παρόν, αλλάξουμε θέμα. Παρολίγων τραγωδία στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρίπολη σήμερα το πρωί, όταν λεωφορείο των Κτελακωνίας συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λακωνίας συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό στην Εθνική Οδό Κορίνθου Τρυπόλεως, λίγο μετά τα διόδια του Σπαθοβουνίου, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το φορτηγό έφυγε από την πορεία του, έσπασε τις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη, καταλήγοντας το χαντάκι δίπλα στο δρόμο, ενώ το φορτίο του, που ήταν ζωοτροφές, σκορπίστηκε στο οδόστρωμα. Ερχόμουν τώρα, με χτύπησε και ο ήλιος λίγο, ήταν σταματημένος συνάδελφος. Πόσα άτομα είχες μέσα? 8. Τραυματίζει κάποιος? Όχι, κάποιος ελαφρά. Εσύ ερχόσουν από πού? Από Σπάρτη. Δεν είδες καλά, σε χτύπησε ο ήλιος. Και έπεσες με πολλά χιλιόμετρα, αν η φόρα είναι. Όχι, όχι. Με λίγα χιλιόμετρα. Στο λεωφορείο που έπεσε στο προπορευόμενο φορτηγό επέβαιναν 8 επιβάτες και ο οδηγός, 3 εκ των οποίων τραυματίστηκαν ελαφρά από τη σύγκρουση και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Έχει 2 λωρίδες και βοηθητική, δηλαδή εντάξει, δεν το είδε, δίσταξε, ποιος ξέρει. Περί ώρα 8 η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για τροχαίο όπου υπήρξε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό. Το λεωφορείο, πέρα στο λεωφορείο επέμεναν 8 άτομα, εκτελούσε το δρομολόγιο Σπάρτη-Αθήνα.
πριν την άφηξή μας. Επιπλέον, πέραν της υπηρεσίας μας, μετέβησαν ενισχύσεις και από την πυροσβεστική υπηρεσία Άργους. Η κυκλοφορία στο σημείο της σύγκρουσης διακόπηκε και πολύ γρήγορα έφτασαν η τροχέα και ασθενοφόρα για να παραλάβουν τους τραυματίες και να ερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος. Και εμείς δράσαμε καθαρά προληπτικά με απεγκλωβισμό, με αποσύνδεση των πόλων των μπαταριών και κάποια εγκατάσταση για αποφυγή τυχόν διαρροής καυσίμων. Όπως σας προανέφερα, τρία άτομα διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Κορίνθου. Δεν υπήρξε εγκλωβισμένο άτομο. Η τροχέα διενεργεί ανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Επίθεση δέχτηκε τουρίστα στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος στη Σπάρτη. Άγνωστος τον ξυλοκόπησε για να τον ληστέψει, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να του αφαιρέσει προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας. Τον τρόμο έζησε τουρίστα στη Σπάρτη όταν άγνωστος έξω από το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος ξεκίνησε να τον χτυπά για να τον ληστέψει. Ο άνδρας, του οποίου τα στοιχεία παραμένουν άγνωστα στις αρχές, δεν σταμάτησε να γρονθοκοπά τον νεαρό Ασιάτη, ωστόσο δεν κατάφερε να του πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Κατά τις 11 ώρα δέχτηκα μια κλήση για Ορθίας Αρτέμιδος 73 στο Κινέζικο Εμπορικό. Και όταν πήγα εκεί, βρήκα έναν Ασιάτη εμόρφητο, χτυπημένο, ο οποίος, από ό,τι μου είπε στα αγγλικά που συνεννοηθήκαμε, δέχτηκε επίθεση κάτω στον αρχαιολογικό χώρο του ναού της Αρτεμίδας. Ο τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό. Πήγαμε στο νοσοκομείο, εκεί του κάνανε όλες τις εξετάσεις. Ήρθε και η ασφάλεια, κατέγραψε το γεγονός και αφού τους παρεσχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος βρίσκεται 1 χιλιόμετρο ανατολικά από την αρχαία Ακρόπολη της Σπάρτης και 100 μέτρα ανατολικά από τη γέφυρα του Ευρώτα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ιερά στην ιστορία της αρχαίας Σπάρτης, με πολλούς τουρίστες να το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Η ελλιπής ωστόσο φύλαξη καθιστά τον χώρο επικίνδυνο, ειδικά τις νυχτερινές ώρες. Ξεκίνονται συχνά. Πέρσι, χαρακτηριστικά θυμάμαι, ένας συνάδελφος από το Ναύπλιο δέχτηκε πέτρες. Δηλαδή, κατέκαμε τους τουρίστες κάτω για να δουν το χώρο και έφυγε αρωνάρων γιατί δέχτηκε πέτρες. Δηλαδή, εντάξει, έχουν γίνει αρκετά. Τα περιστατικά παραβατικότητα στην περιοχή συνεχώς αυξάνονται, με τους κατοίκους αλλά και τους επαγγελματίες να ζητούν λύσεις εν ώψη και της νέας τουριστικής σεζόν. Επιστρέφουμε στο θέμα των πληστηριασμών. Στο μεταξύ, έληξε η αποχή των συμβολιογράφων της Αχαΐας. Πλέον οι πληστηριασμοί γίνονται ηλεκτρονικά από την Αθήνα και για κίνητα της Αχαΐας. Απόψε φιλοξενούμε την κυρία Βίβιαν Σαμούρη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Όλοι Μαζί για την Πάτρα. Μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος Ογιαπρακάς. Κυρία Σαμούρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Νίκο, καλησπέρα. Και... Καλησπέρα σας. Κυρία Σαμούρη, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον συνάδελφο για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, αλλάζουν τα δεδομένα πλέον? Αλλάζουν τα δεδομένα τα οποία ξέραμε και γνωρίζαμε, Γεωργία, εδώ στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδος, καθώς ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος της περιοχής προχώρησε σε αναστολή των κινητοποιήσεων της αποχής που είχε κάνει εδώ και αρκετούς μήνες από την διενέργεια των πληστηριασμών. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είχαμε και απόλυτη ηρεμία όλες τις προηγούμενες Τετάρτες εδώ στο Ειρηνοδικείο της Πάτρας. Έτσι λοιπόν, οι περιοχές Αχαΐας, Ηλίας, Ετωλοκαρνανίας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης και Λευκάδας, που καλύπτει ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Πατρών και Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, διακόπτει την αποχή του, καθώς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η κινητοποίηση δεν έχει πλέον κανένα νόημα να συνεχίζεται, μιας και με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις όλο το πλαίσιο διεξαγωγής των πληστηριασμών έχει πλήρως απελευθερωθεί ηλεκτρονικά. Και το βλέπουμε αυτό, Γεωργία, και στην πράξη, καθώς είναι γνωστό ότι ήδη έχουν προσδιοριστεί ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί ακόμα και για ακίνητα αχαιών. Πρόκειται για 2 ακίνητα από την περιοχή των Καλαβρίτων, τα οποία έχουν οριστεί να πληστηριαστούν ηλεκτρονικά από την Αθήνα το προσεχές διάστημα, αλλά και ένα ακόμα ακίνητο ενός πατρινού. Μάλιστα, κυρία Σαμούρη, θα ήθελα αρχικά ένα σχόλιο από εσάς για τις τελευταίες εξελίξεις και να μας πείτε από εδώ και πέρα πώς θα γίνονται οι κινητοποιήσεις, εάν θα γίνονται, διότι θα πρέπει να θυμίσουμε ότι και εσείς κάθε Τετάρτη μαζί με άλλους εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων δίνατε ραντεβού έξω από τα ειρηνοδικεία και συγκεκριμένα τα δικαστήρια πατρών.
Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην έχει εκπληστηριαστεί μέχρι τώρα κανένα περιουσιακό στοιχείο στην πολίτη μας. Η ηρεμία υπήρχε, διότι εδώ δεν είχαμε εντάσεις. Η αλήθεια είναι ότι και μέχρι τώρα στο Ειρηνοδικείο οι συμβολιογράφοι που προσέρχονταν μετά από μία συζήτηση έφευγαν και δεν είχαμε τις εντάσεις που είχαμε δει στην Αθήνα κυρίως και σε μερικές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τώρα λοιπόν πλέον εισερχόμεθα επίσημα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που επί της ουσίας συνιστούν μία βίαιη αρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών με συνοπτικές διαδικασίες και εναγνία τους. Αυτά είναι τα σημαντικά στοιχεία. Διότι αυτή τη στιγμή συμπολίτες μας που έχουν λάβει ειδοποίηση ότι θα βγει με ηλεκτρονικό τρόπο σε πληστηριασμό το σπίτι τους ή περιουσία τους γενικώς, αυτό το οποίο, το μόνο το οποίο γνωρίζουν είναι αυτό και τίποτε άλλο. Ούτε από ποια περιοχή, καθότι μέχρι τώρα όπως γνωρίζετε είχαν αποχή οι συμβολιογράφοι της Πάτρας και ταυτόχρονα δεν είχε πιστοποιηθεί κανένας, ούτε υπάρχουν και πότε. Τώρα με τη λήξη της κινητοποίησης, τώρα λοιπόν έληξε, όπως γνωρίζετε ήδη η κυρία Γιακπρακά και η κυρία Καλαμαρά, ήδη έληξε η αποχή τους και βρισκόμαστε στη φάση εκείνη όπου πιστοποιούνται και ήδη είναι γνωστό ότι έχουν πιστοποιηθεί κάποιοι συμβολιογράφοι και άρα της περιοχής. Πλέον και στην θα γίνονται εδώ οι ηλεκτρονικοί ακριβώς, και αυτό το οποίο θέλω να πω ότι το νόημα που θα είχε θα ήταν να μην είχε πιστοποιηθεί κανένας συμβολιογράφος στη χώρα. Αλλά αυτό βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε έχει να κάνει με τη συνείδηση του καθένα και είναι κάτι στο οποίο δεν μπορούσε κανείς να επενδύσει ή να περιμένει. Αυτή η ουσία λοιπόν είναι ότι πλέον θα γίνονται και στην Αχαΐα και το κίνημα αντιλαμβάνεστε ότι θα μετακινηθεί από το σημείο συνάντησης που ήταν το Ειρηνοδικείο στα γραφεία των συμβολιογράφων. Ο μόνος πλέον τρόπος, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το σημειώσουμε και να το καταδείξουμε, για να αλλάξουν τα πράγματα είναι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι μέσα από τη μαζική αντίσταση για κοινωνική δικαιοσύνη υπάρχει η δυνατότητα να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και αυτή η ισοπαίδωση της κοινωνίας μας. Κανένας άλλος τρόπος. Θα πρέπει δηλαδή η δύναμη των κινημάτων αυτών που μέχρι τώρα κατόρθωνα να εμποδίζουν τους πληστηριασμούς στο Ειρηνοδικείο. Κοιτάξτε, αύριο θα πάμε κάποιοι εκεί για να μπορέσουμε, γιατί ήταν μέχρι τώρα ένα σημείο συνάντησης, να μπορέσουμε να έχουμε την επαφή μας για να παρακολουθούμε στο εξής όλοι μαζί το κίνημα γενικά και οι συλλογικότητες τι θα γίνεται στο μέλλον, δηλαδή από ποια συμβολιογραφία θα βγουν, θα γίνουν ηλεκτρονικοί, ποιοι έχουν πιστοποιηθεί ακριβώς και από πού κάθε φορά θα υπάρχει ο κίνδυνος να εκπληστηριαστεί ένα ακίνητο κάποιου συμπολίτη μας. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι αυτό η μεγάλη σημασία έχει να πολλαπλασιαστεί η δύναμη του κινήματος των πληστηριασμών. Μόνο εκεί υπάρχει ελπίδα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η φωνή να είναι τόσο δυνατή και το μήνυμα τέτοιο που να μπορεί να προβληματίσει εταίρους, τράπεζες και κυβερνώντες. Διαφορετικά, δυστυχώς, θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα, θα βρεθούμε μπροστά σε καταστάσεις που δεν θα έχουμε ξαναζήσει, αρκεί να σας πω ότι ήδη για το 2018 που διανύουμε έχουν προγραμματιστεί 8.500 πληστηριασμοί και για τον επόμενο χρόνο 25.000. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει και το σημαντικότερο όλων και να μην φύγουμε από αυτό έτσι είναι ότι δυστυχώς πρέπει να πλοηγούνται οι συμπολίτες μας διαρκώς στο διαδίκτυο για να μπορούν να βλέπουν αν θα βγει το σπίτι τους στο πληστηριασμό. Όποιος δεν μπορεί και δεν έχει τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο, δυστυχώς θα το μαθαίνει κατόπιν εορτής ότι του πήραν το σπίτι. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό και αντιλαμβάνεστε τον τρόπο του ιδιότυπου νέου πολέμου, γιατί αν δεν είναι αυτό πόλεμος τι είναι εν πάση περιπτώσει, που έχει σαν στόχο με ψυχολογικά μέσα να απομονώσει τον κόσμο και να μπορέσει να τον οδηγήσει με αυτόν τον τρόπο στην εγκατάλειψη και να δεχθεί αυτή την προκρούστρια λογική. Γιατί όταν είναι οι άνθρωποι όλοι μαζί αθροίζονται και οι δυνάμεις τους και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και γι' αυτό επιμένω, διότι η μοναδική μας ελπίδα είναι αυτή. Όσο πιο πολύ είναι έξω από τα συμβολιογραφία,
τόσο σε περισσότερο δύσκολη θέση. Ακριβώς θα έρχονται όλοι όσοι προσπαθούν να επιβάλλουν σε εμάς αυτά τα μέτρα. Και μην ξεχάσουμε ποτέ, για να το ξέρει και όλος ο κόσμος, γιατί είναι και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί στη δεινή θέση, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν οι συμπολίτες μας έλαβαν κάποια δάνεια από τις τράπεζες για να πάρουν ένα σπίτι, ένα μαγαζάκι, ένα οτιδήποτε, οι συμβάσεις που υπέγραψαν δεν είχαν καμία σχέση με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται τώρα. Διότι τα μέτρα τα οποία έχουν περάσει με νόμους και τα οποία έχουν ψηφιστεί καταργούν όλα εκείνα τα συμπεφωνημένα των πολιτών με τις τράπεζες όταν ελάμβαναν ένα δάνειο. Και είναι όλοι εις βάρος. Κλείνοντας, επειδή είναι απόλυτα σαφές και κατανοητό το μήνυμά σας προς τους πολίτες και επειδή νωρίτερα είδαμε και την στάση που κρατάει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και επειδή αναφερθήκαμε και στα επεισόδια που γίνονται στην πρωτεύουσα, εσείς βλέπετε και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα, αφού το ραντεβού δίνεται τώρα έξω από τα γραφεία των συμβολιογράφων, βλέπετε όξυνση της κατάστασης? Κοιτάξτε, όξυνση είναι πολύ πιθανό να υπάρξει σε ένα βαθμό. Βέβαια, η κάθε τοπική κοινωνία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω να πω όμως ότι η στάση την οποία κράτησαν οι ένστολοι μέσω της ομοσπονδίας τους και τις δηλώσεις τις οποίες είδαμε, τους τιμά ιδιαιτέρως. Διότι πρώτον δηλώνουν αλληλέγγυοι στα εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι κινδυνεύουν με το πάτημα ενός κουμπιού να χάσουν. Ακριβώς, να χάσουν την περιουσία τους, να χάσουν τη μοναδική τους κατοικία, ταυτόχρονα όμως στέλνουν και ένα μήνυμα στους κυβερνώντες ότι είναι και οι ίδιοι χαμηλόμεστοι εργαζόμενοι και τον ίδιο το σπίτι κινδυνεύει να βγει σε πληστηριασμό με αυτόν τον τρόπο και του και των συγγενών τους, αλλά και των συναδέρφων τους και των φίλων τους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που θα ήταν σουρεαλιστική, αν μη τι άλλο, να δεχτούν αδιαμαρτύρητα να είναι ο ίδιος που να προστατεύει το συμβολιογράφο εκείνος του οποίου παίρνουν το σπίτι του. Καταλάβατε, είναι λίγο σουρεαλιστικό αυτό και κρατήσαν μια στάση η οποία για μένα είναι το στιμά, ας πούμε, αυτή η στάση. Μάλιστα. Κυρία Σαμούρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ, Νίκο. Θα σε δούμε και πάλι σε πολύ λίγο. Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά και πάλι σε πολύ λίγο. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να αλλάξουμε θέμα. 6,5 τόνους λαθρέα τσιγάρα, τα οποία πέρασαν από την Ελλάδα, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αρχές στο λιμάνι του Πρίντιζη της Ιταλίας. Η ποσότητα μαμούθ ήταν κρυμμένη μέσα σε φορτίο με πορτοκάλια, ενώ ακόμα εξετάζεται αν το συγκεκριμένο φορτηγό επιβιβάστηκε από το λιμάνι της Πάτρας. Την ίδια ώρα οι ιταλικές διοκτικές αρχές μιλούν για τεράστιο κενό ασφάλειας στα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας. Με ποσότητα μαμούθ λαθρέων τσιγάρων, τα οποία προέρχονταν από τη χώρα μας, ήρθαν για ακόμη μια φορά αντιμέτωπες οι διοκτικές αρχές στο λιμάνι του Μπρίντιζη στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η τεράστια ποσότητα λαθρέων τσιγάρων εντοπίστηκε κρυμμένη μέσα σε φορτηγό που μετέφερε πορτοκάλια και προερχόταν από την Ελλάδα. Μέχρι ώρας εξετάζεται αν το φορτηγό επιβιβάστηκε στο πλοίο από την Πάτρα ή την Ιγουμενίτσα. Το περιστατικό εξιχνίασε μεικτό κλιμάκιο της Ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας και τελωνιακών υπαλλήλων του Μπρίντιζη, στο οποίο είχε φτάσει η πληροφορία ότι φορτηγό με πινακίδες Βουλγαρίας και φορτίο πορτοκάλια θα έφτανε στο λιμάνι. Στη συνέχεια, με ειδικό αντιχνευτή, διαπίστωσαν πως ανάμεσα στο φορτίο με τα πορτοκάλια βρίσκονταν 32.000 πακέτα λαθρέα τσιγάρα με ξένα εμπορικά σήματα. Η συνολική ποσότητα του λαθρέου εμπορεύματος, η οποία ενέρχεται σε 6,5 τόνους, κατασχέθηκε και ο οδηγός, λετωνικής καταγωγής, οδηγήθηκε στην εισαγγελία. Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα αντίστοιχων προηγούμενων, με τις ιταλικές αρχές να επισημαίνουν προς τους Έλληνες ομολόγους τους τη μεγάλη τρύπα στα συστήματα εντοπισμού κυκλωμάτων που εξάγουν λαθρέα τσιγάρα σε χώρες της Ευρώπης. Από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, οι ιταλικές διοκτικές αρχές έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πάνω από 20 τόνους λαθρέα τσιγάρα, τα οποία έφτασαν στη γείτονα κάτω από τη μύτη των ελληνικών αρχών, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα κέρδη από την πώλησή τους ανέρχονται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας αναμένει το επόμενο διάστημα τον εφοδιασμό του με ειδικά μηχανήματα και ανιχνευτές, τα οποία θα εντοπίζουν το λαθρέο εμπόρευμα πριν μετακινηθεί στην Ιταλία, κλείνοντας έτσι την τρύπα ασφαλείας. Την Πέμπτη πρόκειται να εκδικαστεί η μήνυση που κατέθεσαν 9 πολίτες ενάντια στον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γιαλίας Αμβρόσιο για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος με αφορμή άρθρο του Μητροπολίτη κατά των ομοφυλόφιλων. Η συνάδελφος Λίνα Μπάστα θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τον Δεκέμβριο του 2015 ο Μητροπολίτης Καλαβρίτων και Αιγυαλίας Αμβρόσιος είχε γράψει ένα άρθρο στο προσωπικό του ιστολόγιο, στο οποίο όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν γινόταν ρητορική μίσους προς τους ομοφιλόφιλους. Στο άρθρο μεταξύ άλλων ανέφερε ο Μητροπολίτης «Μη τους πλησιάζετε, μη τους ακούτε, είναι ξεφτυλισμένοι, φτύστε τους». Δεν θα αναφέρω άλλο από αυτά που είχε γράψει μέσα στο άρθρο του. Να πούμε ότι μετά από αυτή την δημοσίευση, στις 16 Ιανουαρίου του 2016, 9 ομοφιλόφιλοι κατέθεσαν μήνυση κατά του Μητροπολίτη. Όπως είπες και εσύ, Γεωργία, για δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους με βάση το άρθρο 1 για την καταπολέμηση του ρατσισμού, αλλά και για κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος. Ο εισαγγελέας, ο οποίος έκανε τότε δεκτή τη μήνυση, παρέμπεψε το Μητροπολίτη Αμβρόσιο στη δίκη και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το πρωί την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, 15 Μαρτίου, στο Αίγιο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συγκεκριμένη εκδίκαση της υπόθεσης, αν αυτή ξεκινήσει, γιατί ξέρουμε ότι όταν ξεκινάει μια δίκη υπάρχουν αναβολές και υπάρχουν και άλλες διαδικασίες. Πράγματι, η συνέχεια την Πέμπτη θυμόμαστε, Ελίνα, και όπως μας θύμισες βεβαίως και εσύ νωρίτερα, ότι αυτό το άρθρο είχε σηκώσει πολλές αντιδράσεις, όχι μόνο από ομοφιλόφιλους, αλλά και γενικότερα από όλους τους πολίτες. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Συνέχεια λοιπόν την Πέμπτη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κάτοικοι του νοτιού διαμερίσματος της Πάτρας έδωσαν διορία στους εμπλεκόμενους με το μεταναστευτικό φορείς, ώστε να δώσουν μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. Χθες το βράδυ, οι σύλλογοι Κρίας Ιταιών, Λεύκας, Νεάπολης, Γλάφκου Ιταιών, Τέρψης και Παραλίας Πατρών προκάλεσαν σύσκεψη για το θέμα και διαμήνυσαν προς όλους πως αν δεν εισακουστούν θα ξεκινήσουν κινητοποιήσεις με πρώτη αυτή του αποκλεισμού του νέου λιμανιού της πόλης. Δεν ξέρει η κυβέρνηση ότι όταν τους αφήνει στον Πειραιά, θα πούνε στην Πάτρα. Ο αποκλεισμός του λιμανιού της Πάτρας είναι η επόμενη κίνηση των κατοίκων των νοτίων συνοικιών της πόλης στην περίπτωση που δεν ληφθούν και δεν εφαρμοστούν άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Πραγματικά φαίνεται να το πηγαίνουμε το πράγμα όπως πρέπει να πάει. Απέναντι σε εκείνους να ζητήσουμε το λόγο που πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Συμμετείχαμε. Αφετέρου είναι φανερό ότι οι κάτοικοι φέρονται φοβερά πολιτισμένα, δεν έχουν κανένα ρατσιστικό αίσθημα μέσα τους και προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση. Εξάλλου έχουν και μια ανοχή η οποία είναι υπερβολική μέχρι τώρα, θα έλεγε κανένας. Αυτό κατέστησαν σαφές οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο της χθεσινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στα Κρύα Ιταιών με πρωτοβουλία 7 συλλόγων. Η άμεση μεταφορά τους, η μετακίνηση, δηλαδή το να επιτρέψει η κυβέρνηση την ανεμπόδιστη μετακίνησή τους στις χώρες τις οποίες οι ίδιοι έχουν επιλέξει να πάνε, είναι το πρώτο και το βασικό που πρέπει να διεκδικήσουν οι φορείς, ο Δήμος, ο λαός της Πάτρας. Τη διαβεβαίωση ότι έρχονται αποφάσεις για την άμβληση του μεταναστευτικού προβλήματος που επικεντρώνεται στην παραλιακή της ακτής Δημαίων, τόσο με τη διαμονή αλλοδαπών στις εγκαταστάσεις πρώην εργοστασίων, όσο και με τη συνεχής εφόδου στο νότιο λιμένα, έλαβαν εκτός των άλλων οι κάτοικοι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης για το θέμα που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κ. Τζιρτζούλης, θα μεταφέρει αυτά που πρέπει στον Υπουργό και στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση θα κάνει το καθήκον της. Και το καθήκον της μπορεί να το κάνει η κυβέρνηση. Πραγματικά μπορεί να βοηθήσει την περιοχή, αρκεί να το θέλει. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη σύσκεψη που υποσχέθηκε ο κύριος Ριζούλης ότι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα και να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα εκείνα τα οποία τουλάχιστον θα βελτιώσουν καταρχήν. Όλα δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει παρέμβαση στο χώρο των πρώην βιομηχανοστασίων σε ΑΒΕΞ και Λαδόπουλο, όπου σήμερα φαίνεται να λειτουργεί ένας άτυπος καταβλισμός όπως προ-15ετίας στην οδό Ευρώτα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε γνωστό και από τον πρόεδρο του ΟΛΠΑ, Νίκο Κοντοέ, ότι για το μεταναστευτικό δαπανάται το 1/10 του προϋπολογισμού του οργανισμού, ενώ τονίστηκε ότι έχουν μειωθεί πολύ οι επιστροφές μεταναστών από την Ιταλία, δείγμα ότι στο λιμάνι οι έλεγχοι έχουν ενταθεί. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την ευκαιρία να δείξουν τα προϊόντα τους στους χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης τροφίμων και από τον Food Expo 2018 είχαν επιχειρήσεις από την Αχαΐα. Το Επιμελητήριο Αχαΐα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έζητησαν περίπτερα προκειμένου οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα να αποκτήσουν εξωστρέφεια και να επικοινωνήσουν τα προϊόντα τους σε προμηθευτές του εξωτερικού.
Ιστορική εμφάνιση έκαναν εταιρείες από την Αχαΐα στην έκθεση Food Expo 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στάθηκε αρρωγός στην προσπάθεια εξωστρέφειας των αχαϊκών επιχειρήσεων και για ακόμα μία χρονιά συμμετείχε στην έκθεση Food Expo, η οποία κατάφερε σε 5 μόλις χρόνια να αναδειχθεί ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη έκθεση τροφίμων και ποτών διεθνώς, αλλά και η μεγαλύτερη του είδους στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή είμαστε με 9 εταιρείες από την Αχαΐα, οι οποίες έρχονται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με την οποία συνεργαζόμαστε για την έκθεση αυτή, και το Επιμελητήριο Φυσικά Αχαΐας, που και η Περιφέρεια και το Επιμελητήριο επιδοτούν κατά ένα πολύ σημαντικό ποσό τις εταιρείες οι οποίες έρχονται μαζί μας. Το Επιμελητήριο Αχαΐας είχε στήσει περισσότερα από 10 περίπτερα στο κεντρικό κτίριο της έκθεσης, αλλά και στο κτίριο της Συνοτέλειας, όπου προβλήθηκαν οι αχαϊκές εταιρείες, οι οποίες συμμετείχαν με το Επιμελητήριο Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στην Food Expo 2018. Το Επιμελητήριο Αχαΐας για τρίτη χρονιά λαμβάνει μέρος στην έκθεση Food Expo. Είναι μια πάγια τακτική τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια να λαμβάνουμε μέρος εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εκθέσεις οι οποίες πιστεύουμε πως θα βοηθήσουν τα μέλη μας. Οι πιο πολλές από αυτές εκ των πραγμάτων είναι εκθέσεις τροφίμων και ποτών και κάθε χρονιά επιλέγουμε τουλάχιστον μια έκθεση στο εξωτερικό και αντίστοιχα μια έκθεση τουλάχιστον στην Ελλάδα. Η Food Expo 2018 προσέλκυσε φέτος περισσότερους από 3.500 σημαντικούς food traders από 74 διαφορετικές χώρες, δίνοντας την ευκαιρία στις μεγαλύτερες και σημαντικότερες παραγωγικές και μεταπιτικές μονάδες τροφίμων και ποτών, εταιρείες του κλάδου που συμμετέχουν ως εκθέτες, να αναδείξουν τα προϊόντα τους σε περισσότερους από 70.000 συνολικά επισκέπτες. Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Μαζί μας απόψε είναι ο κύριος Δημήτρης Παπαδημητρίου, διευθυντής εξαγωγών της Αχαΐα Values. Φυσικά μαζί μας είναι και ο συνάδελφος ο Νίκος Γιαπρακάς. Κύριε Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ουσιαστικά το κλίμα στην Food Expo. Αρχικά να μας πείτε αν βάζετε ένα θετικό πρόσημο στην συνολική παρουσία του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Ποια είναι τα ωφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρηματίες που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους εκθέσεις? Σίγουρο είναι ότι μόνο ωφέλη και μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να δώσει κανείς σε αυτή τη δράση εξωστρέφειας. Λόγω του γεγονότος ότι στο γραφείο αυτή τη στιγμή συνδράμουν με την παρουσία τους 28 τοπικές επιχειρήσεις, 20 διαφορετικές προϊοντικές ομάδες, με σκοπό και στόχο αυτή τη παρουσία στη Food Expo, βεβαίως η διεθνοποίηση των προϊόντων τους. Κάτω από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, μόνο θετικό πρόσημο να δώσει κανείς μπορεί, δεδομένου ότι το Γραφείο Εξαγωγών πραγματοποίησε 41 B2B συναντήσεις με εισαγωγή ελληνικών προϊόντων του εξωτερικού, ερχόμενες, θα έλεγα, περισσότερες από τρίτες χώρες και λιγότερο από Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, οπότε μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν και ελπιδοφόρες πιθανότητες για συνεργασία με κάποιες από τις τοπικές αυτές επιχειρήσεις που έχουμε στο χαρτοφυλάκιό μας. Βλέπουμε πάντως, κύριε Παπαδημητρίου, τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο Αχαΐα στέκεται ιδιαίτερα στο ζήτημα του παντρέματος, αν θέλετε, των επιχειρήσεων της Αχαΐας με κάποιους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, προκειμένου να γίνουν αυτές οι επαφές και τα αχαϊκά προϊόντα να αποκτήσουν έτσι μια πρόσβαση σε αγορές που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Σαφώς. Είμαστε ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος, θα λέγει κανείς, των τοπικών επιχειρήσεων με τους εισαγωγείς, που είναι το βασικό εργαλείο, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να προωθηθούν και να βρουν θέση στις διεθνείς αγορές τα τοπικά μας προϊόντα. Αυτοί βεβαίως είναι οι εισαγωγείς. Οι εισαγωγείς, από την άλλη, έχουν και αυτοί με τη σειρά τους τις δικές τους απαιτήσεις από τους τοπικούς παραγωγούς. Βρισκόμαστε σε μια διεθνή και, πώς θα έλεγε κανείς, το παιχνίδι του ανταγωνισμού πια σε διεθνές επίπεδο γίνεται πιο δυνατό, πιο έντονο, πιο ανταγωνιστικό, πράγμα που καθιστά την υπόθεση εξαγωγές όχι απλή, θα έλεγα κανείς. Στο ίδιο μήκος κύματος ακούσαμε και την κυρία Νικολοπούλου που είπε για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐα σε διάφορες εκθέσεις στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Με ποια κριτήρια ουσιαστικά ένας μεγάλος φορέας όπως το Επιμελητήριο Αχαΐας αξιολογεί και ιεραρχεί αυτές τις εκθέσεις, δηλαδή έχοντας τι υπόψη του για τους επιχειρηματίες πάντα της Αχαΐας?
Ουσιαστικά για την ένταξη, για παράδειγμα, μιας τοπικής επιχείρησης στο χαρτοφυλάκιο του Αχάια Values, υπάρχουν κάποια βεβαίως κριτήρια. Αυτά τα κριτήρια διέπονται και αποτυπώνονται σε ένα εξαγωγικό, διαγνωστικό εργαλείο εξαγωγικής ετοιμότητας, το οποίο παίρνουν οι τοπικές επιχειρήσεις στα χέρια τους από μένα, και εφόσον αυτό συμπληρωθεί με τη στοιχειώδη ειλικρίνεια, είμαι σε θέση να διαπιστώσω εκείνα τα ευρήματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να πούμε σε μια εταιρεία, να προτείνουμε σε μια εταιρεία τα όποια βήματα απαιτούνται προκειμένου να τις καταστήσουμε εξαγωγικά έτοιμες. Κάτω από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι όλες οι εταιρείες έχουν την δυνατότητα να είναι σε πρώτη φάση, τουλάχιστον και σε πρώτο χρόνο, εξαγωγικές. Ωστόσο, υπάρχει το κανάλι, υπάρχει το γραφείο εξαγωγών, το οποίο προσφέρει αυτή την υπηρεσία, αυτή τη δωρεάν υπηρεσία του επιμελητηρίου, προκειμένου να αποκτήσουν αυτό που λέμε εξαγωγική ταυτότητα. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε από την συζήτηση αυτή ότι σημασία έχουν και οι σημαντικές συνεργασίες αλλά και η εξωστρέφεια πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδημητρίου, που ήσασταν μαζί μας απόψε. Καλό σας βράδυ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ και εγώ ευχαριστώ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις από την περιφέρεια. Τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων, στο νησί της Ζακύνθου, με την πρώην υπουργό Λούκα Κατσέλη να δίνει το παρόν και να απονέμει τη μυτική υποτροφία σε πρωτεύουσα φοιτητή του Ιδρύματος. Έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά τους είναι οι 62 απόφοιτοι του ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων στη Ζακύνθο που ορκίστηκαν και ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Στην τελετή αποφύτησης παρέστη η πρώην Υπουργός Οικονομικών και Εργασίας Λούκα Κατσέλη, σύζυγος του αείμνηστου πρώην Υπουργού Παιδείας Γεράσιμου Αρσένη. Σήμερα τους δώσαμε τα πτυχία για να ξεκινήσουν τη νέα τους ζωή και από καρδιάς θα θέλαμε να τους ευχηθούμε να έχουν επιτυχίες στη ζωή τους και στο μέλλον τους. Η κυρία Κατσέλη πριν την τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων απένει με υποτροφία που δόθηκε στη μνήμη του Γεράσιμου Αρσένη στον τριτοετή φοιτητή Νικόλαο Νικηταϊδη. Και είναι ιδιαίτερη χαρά, αυτή ήταν μια απόφαση της οικογένειας σε όλα τα τμήματα του ΤΕΙ να στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τους πρωτεύουσαντες φοιτητές. Και αυτό είναι μια διπλή χαρά για μένα, γιατί βλέπουμε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε με πολλά προβλήματα να συνεχίζεται και να ευδοκιμεί στις καινούριες συνθήκες. Η πρώην Υπουργός Εργασίας και Οικονομικών αναφέρθηκε και στην συνένωση του ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με τον σύζυγό της και τότε Υπουργό Παιδείας Γεράσιμο Αρσένη να έχει συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία του κτηρίου στη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι και η δημιουργία των καινούριων πανεπιστημίων με τη συνένωση ΤΕΙ Πανεπιστημίου εδώ ειδικά στα Ιόνια αλλά και στη Δυτική Αττική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί θέλουμε ισχυρές δομές που να μπορούν να επενδύουν στη γνώση, στις καινούριες δεξιότητες και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μιας νέας εποχής. Η μέρα ήταν ξεχωριστή για τους 62 αποφύτους που δούλεψαν σκληρά και κατάφεραν να πάρουν το πτυχίο τους ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους. Το τμήμα μας είναι υπερήφανο για την εκπαίδευση που έχει παρέχει στους φοιτητές μας και το διαπιστώνουμε διαρκώς από την ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους αποφύτους μας που ήδη έχουν αποφυτίσει. Στα 13 χρόνια λειτουργίας του, το ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων έχει καταφέρει να είναι ένα αξιόπιστο εκπαιδευτικό ίδρυμα και κάθε έτος κάνει τεράστια πρόοδο, ενώ έχει σημαντική απήχηση και στους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στα τμήματα τεχνολόγων φυσικού περιβάλλοντος και συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Χρονιά χρυσάφι χαρακτηρίζεται η φετινή για την παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία. Η παραγωγή σε όλο τον νομό αναμένεται να ξεπεράσει τους 63.000 τόνους, ενώ άριστη ήταν και η ποιότητα του λαδιού. Μία από τις καλύτερες χρονιές ήταν η φετινή για την παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία. Τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα του λαδιού ήταν καλή, αφήνοντας ευχαριστημένους τους παραγωγούς. Τα στοιχεία παραγωγής που έχουμε μέχρι τώρα είναι ικανοποιητικότατα.
πέσαμε στις εκτιμήσεις μας έξω ευχάριστα, ενώ είχαμε κάνει μια εκτίμηση γύρω στους 27 με 30 χιλιάδες τόνους το Δεκέμβριο. Φαίνεται ότι από τα στοιχεία που μας προσκομίζουν τα αεροτριβεία, ότι η παραγωγή θα αγγίξει ίσως και να ξεπεράσει τους 33.000 τόνους. Η παραγωγή μαζί και με την τριφυλή αναμένεται να ξεπεράσει τους 63.000 τόνους, ενώ και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου είναι άριστα. Είναι από τις υψηλότερες παραγωγές, αν όχι υψηλότερη των όλων των ετών στη Μεσσηνία. Και δεν είναι μόνο αυτό, καθιστά τη Μεσσηνία, όπως και τα τελευταία χρόνια, την κορυφαία ελαιοκομική περιοχή της Ελλάδας, μακάρι των υπολείπων, και φέτος, πέραν της παραγωγής, έχουμε και ένα εξίσου ευχάριστο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου είναι αρίστης ποιότητας. Από την αρχή ήδη της περίοδου συγκομιδής, έως και την ολοκληρωσή της, θα μπορούσε να πει κανείς. Στοιχεία που έχουν να κάνουν και με τα χημικά χαρακτηριστικά, οξύτες δηλαδή, ελάχιστες γραμμές. Οι δυσκολίες κυρίως αφορούσαν τις καιρικές συνθήκες που φέτος δημιούργησαν προβλήματα και μεγάλωσαν την περίοδο της συγκομιδής του ελαιοκάρπου. Υπήρχαν περιοχές της Μεσσηνίας οι οποίες επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, από χαλαζοπτώσεις. Ήδη από τον Ιούλιο του 2017 είχαμε την πρώτη σημαντική χαλαζόπτωση σε ένα θύλακα της Πηλίας και Τριφυλίας, καθώς επίσης και χαλαζοπτώσεις που επακολούθησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και είχαμε φυσικά και σε κάποιες λίγες περιοχές τα απότοκα της παρατεταμένης ανομβρίας του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπόρου, που επηρέασαν εκεί την παραγωγή. Η Μεσσηνία είναι μία από τις κορυφαίες ελαιοκομικές περιοχές της Ελλάδας, με τον κύριο Κυριακόπουλο να δίνει τα εύσημα στους παραγωγούς. 2.000 άνθρωποι τρώνε καθημερινά στα συσίτια του Άρτου Αγάπης και των Ενωριών της Πάτρας. Η Ιερά Μητρόπολη Πατρών συνεχίζει αθόρυβα το έργο της, ενώ και επιμέρους ενορίες μαγειρεύουν καθημερινά για εκατοντάδες οικονομικά αδύναμους πολίτες και τις οικογένειές τους. Ο Άρτος Αγάπης, η δομή για τα συσίτια που έχει δημιουργήσει η Ιερά Μητρόπολη Πατρών στο κτίριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια στέγαζε τις εγκαταστάσεις της η εφημερίδα Ημερήσιος και Εθνικός Κήρυκας, καθημερινά φροντίζει για τη σύντηση τουλάχιστον 300 μεμονωμένων ατόμων και οικογενειών. Στον χώρο τον εκκλησιαστικό, που αθόρυβα εργάζεται προς την κατεύθυνση της συμπαράστασης ανθρώπων που υποφέρουν, έχουν ανάγκες πολλές. Και έρχεται η Εκκλησία μας με προεξάρχοντα το Μητροπολίτη μας να συμπαρασταθεί προσφέροντας τον άρτον των επιούσιων, των ημερήσιων άρτων. Η κουζίνα δεν κλείνει. Οι άνθρωποι της Μητρόπολης κάνουν ό,τι μπορούν και το κάνουν αθόρυβα και εξακολουθητικά, φροντίζοντας για τη σύντηση εκατοντάδων οικονομικά αδύναμων πολιτών. Εκεί κοντά στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως υπάρχει, όπως είναι γνωστό, το σχετικό κτίριο που στεγάζεται αυτή η προσπάθεια αγάπης, όπως είπα προηγουμένως, με ένα σύνολο αδελφών μας που μετέχει και που τους εμπνέει ο Μητροπολίτης μας, ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία αυτή να γίνει αυτό το κέντρο. Οι περισσότεροι από αυτούς που εξασφαλίζουν καθημερινά μερίδες φαγητό από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών είναι Έλληνες οικογενειάρχες και ορισμένοι μετανάστες που στον Άρτο Αγάπης βρίσκουν ένα πιάτο φαγητό. Υπάρχουν και οι ενορίες εκείνες, οι οποίες έχουν, όπως γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, έχουν τα κέντρα τους, τα ενοριακά, μέσα από τα οποία προσφέρουν φαγητό στους αδελφούς μας. Όπως είναι η ενορία του Αγίου Ανδρέου, η Αγία Τριάδα, η Αγία Σοφία, δηλαδή, άλλες ενορίες. Τι γίνεται καθημερινά στις ενορίες και πού γίνεται? Καθημερινά παρασκευάζεται φαγητό. Καθημερινά περνάνε άνθρωποι και παίρνουν φαγητό. Αν προσθέσει κανείς και τις ενορίες της Πάτρας που προσφέρουν συσίτια, όπως αυτές της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Τριάδας, της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ανδρέα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι άνθρωποι στηρίζονται σε αυτά για να βιοποριστούν. Αξίζει να αναφέρουμε πως σε καθημερινή βάση από τον Άρτο Αγάπης και τις ενορίες της πόλης παράγονται περίπου 2.000 μερίδες φαγητό για οικονομικά αδύναμους πολίτες της Πάτρας.
Ξεκίνησαν από νωρίς και φέτος οι προετοιμασίες για τη μεγάλη διοργάνωση Spartan Race στη Σπάρτη. Οι αγώνες θα διεξαχθούν τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη, ενώ οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στις αλλαγές και τις εκπλήξεις που ετοιμάζουν για αθλητές και κοινό. Ο συνάδελφος Χρήστος Πετρούλιας θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Χρήστο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, από τη Σπάρτη. Περίπου 8 μήνες πριν από το δεύτερο Spartan Race, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 2-4 Νοεμβρίου, τριήμερο φέτος, αντί των δύο ημερών που είχε πραγματοποιηθεί, που είχε διεξαχθεί το πρώτο Spartan Race. Σε συνέντευξη τύπου, λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα στο Δημαρχείο της Σπάρτης, το παρόν έδωσε για πρώτη φορά στη Σπάρτη ο ιδρυτής του αγώνα, ο Τζο Εντεσένα, ο οποίος μάλιστα δήλωσε σπαρτιάτης, ότι αισθάνεται σπαρτιάτης και ότι ήταν όνειρό του να διεξαχθεί ο αγώνας στην πραγματική της, στη φυσική της έδρα, θα λέγαμε. Εδώ και 15 χρόνια, όπως είπε, ήταν το όραμά μου να πραγματοποιηθεί ο αγώνας στη Σπάρτη. Να σας πω ότι, όπως αναφέρθηκε, ο φετινός αγώνας θα περιλαμβάνει διαφορετική διαδρομή, θα χαραχθούν διαφορετικά σημεία από τα οποία θα διέρχονται οι αθλητές, με στόχο να παρουσιαστούν, να προβληθούν και άλλα σημεία έτσι ενδιαφέροντος της πόλης. Και βέβαια να αυξηθεί και το επίπεδο δυσκολίας για τους αθλητές. Πέρυσι συμμετείχαν περίπου 1.700 αθλητές, φέτος ο στόχος είναι να αυξηθούν οι συμμετοχές. Να σας πω επίσης ότι, όπως αναφέρθηκε, θα γίνει απευθείας μετάδοση του αγώνα φέτος όλων των αγωνισμάτων μέσω Facebook σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Πρωτοπορία θα είναι ότι θα περιλαμβάνεται και αγώνας για παιδιά, το Sparta Race Kids, όπως αναφέρθηκε. Και ζητήθηκε από τους διοργανωτές και τους εκπροσώπους του Δήμου Σπάρτης, τον κύριο, τον Δήμαρχο τον Βαγγέλη τον Βαλιώτη και τον Αντιδήμαρχο τον Χρήστο Μπλιώτα, τη στήριξη από όλους τους πολίτες και τους φορείς, γιατί, όπως είπαν, πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό θα τους επιστραφεί στην πορεία. Δηλαδή θα έχουν ωφέλη από την παρουσία αθλητών και επισκεπτών που και αυτοί κατακλείουν έτσι την περιοχή της Σπάρτης στην διάρκεια του, όπως έγινε στην πρώτη διοργάνωση. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Βαλιώτης πρότεινε στον ιδρυτή του Sparta Race, τον Τζο Εντεσένα, να δημιουργηθεί μια ομάδα σπαρτιατών, όπως ανέφερε, που θα συμμετάσχει στους αγώνες που γίνονται διεθνώς σε όλο τον κόσμο. Και με χαρά, βέβαια, ο κύριος Εντεσένα αποδέχθηκε το αίτημα αυτό και ζήτησε τις προτάσεις. Και τέλος να σας πω ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, του Sparta Race, ανέφερε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί και ένα μουσείο του Sparta Race στη Σπάρτη, καθώς και ένα κάμπ στο οποίο θα προπονούνται αθλητές από όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Θα υπάρξουν, όπως μας είπες, λοιπόν, Χρήστο, σημαντικές αλλαγές. Περιμένουμε. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα και οι διοργανωτές από νωρίς προετοιμάζονται. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλό σου βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δικηγόροι και μηχανικοί της Ζακύνθου ενώθηκαν για μια ημερίδα με θέμα το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες. Οι επιστήμονες ενημέρωσαν τους πολίτες για τους κινδύνους που ελοχεύουν και τους προέτρεψαν να τηρήσουν τις προθεσμίες ώστε να μην απολέσουν τις περιουσίες τους. Απαντήσεις στα σοβαρά ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των δασικών χαρτών, του κτηματολογίου και της δημόσιας περιουσίας είχαν την ευκαιρία να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Μηχανικών και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕ Ζακύνθου. Είναι μια προσπάθεια, είναι πρώτη ουσιαστικά προσπάθεια κοινή μαζί με τους μηχανικούς. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας αυτής τέθηκαν και άλλα θέματα. Ελπίζω να υπάρχει και στο μέλλον μια συνεργασία και για άλλα ζητήματα φλέγοντα πολύ ουσιαστικά. Στόχος η ενημέρωση των πολιτών ώστε να μην χάσουν άδικα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. Εκείνο που προέχει είναι οι πολίτες μέσα στις προθεσμίες που παρέχει ο νόμος να ελέγξουν τόσο τα αναφερόμενα στο κτηματολόγιο όσο και εκείνα που αποτυπώνονται στους δασικούς χάρτες πριν είναι αργά και οι περιουσίες τους περάσουν στα χέρια του δημοσίου. Θα αναλύσουμε και θα δούμε πώς μπορούμε να αντλούμε στοιχεία, δεδομένα, πώς μπορούμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά, τι ανάγκες επιστημονικές υπάρχουν, τι καινούργια δεδομένα μπορούμε να
να έχουμε. Και θα πρέπει οι ιδιοκτήτες που έχουν γεωτεμάχια σε αυτές τις περιοχές να κοιτάξουν αν εμπίπτουν στο δασικό χαρτί ή όχι και να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους. Στην ημερίδα αναφέρθηκε το ζήτημα της δημόσιας περιουσίας στα Επτάνησα, όπως αυτή νοείται υπό το ειδικό καθεστώς του Ιωνίου Αστικού Κώδικα και όλες οι ιδιομορφίες που ανακύπτουν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο νησί, υπό το πρίσμα πάντα της επικείμενης εφαρμογής των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου. Πάμε στην Πάτρα. Οι κάτοικοι της οδού Κανακάρη δεν καταθέτουν τα όπλα και συνεχίζουν να διεκδικούν βελτιώσεις στην κυκλοφοριακή μελέτη που αφορά την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη. Από την πλευρά του, ο Δήμος κάνει ένα βήμα πίσω και δείχνει διατεθειμένος να συζητήσει εκ νέου το θέμα. Ωστόσο, για μικροπαρεμβάσεις και όχι ριζικές αλλαγές στη μελέτη που έχει γίνει. Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε στο Δήμαρχο Πατρέων η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων των Οδών Κανακάρη και Κορίνθου για την αντιδρόμηση με την οποία διαφωνούν. Συζητάμε πρώτα απ' όλα με όλες τις παρατάξεις, μία-μία μάλιστα τις έχουμε καλέσει, προτού διαμορφωθεί η τελική πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι θα γίνει με την μελέτη και το έργο της αντιδρόμησης Κορίνθου-Κανακάρη. Στην επιστολή τους, οι κάτοικοι της Κανακάρη αναφέρθηκαν εκτός των άλλων σε δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, μέσω των οποίων φέρονται να πληροφορήθηκαν τις τελευταίες αποφάσεις για την αντιδρόμηση των οδών Κορίνθου και Κανακάρη, καθώς και για τα θέματα που αφορούν στο κυκλοφοριακό της πόλης. Η δημόσια διαβούλευση που έγραψαν οι εφημερίδες ότι έχει κλείσει, η άποψή μας ότι δεν έχει κλείσει. Διότι δεν έχει γίνει αυτή η μερίδα την οποία είχαμε ζητήσει και μας είχε υποσχεθεί ο Δήμος ότι θα την κάνει. Και έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει μια ημερίδα για το κυκλοφοριακό της πόλης, όχι μόνο σε εμάς και σε άλλους φορείς της πόλης. Από το Δήμο πάντως ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πατρέων διαβεβαιώνει πως θα προηγηθεί διαβούλευση ώστε να εξεταστούν πιθανές αλλαγές στη μελέτη. Θα είναι βασική έξοδος. Η ησυχία, η ηρεμία που είχε μέχρι να διανοιγεί δεν πρόκειται να υπάρχει στη συνέχεια από την άποψη ότι είναι μία από τους τέσσερις βασικούς άξονες που προβλέπονται είναι η Κορίνθου, η Κανακάρη, η Όθωνος Σωμαλίας και η Αγίου Ανδρέου στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας που αυτό θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση, είτε σαν είσοδος είτε σαν έξοδος. Πιστεύουμε ότι αυτή η μερίδα είναι αναγκαία, όπου μέσα σε αυτή ο κάθε φορέας και ο Δήμος με στοιχεία θα μπορέσουν να μας πείσουν για την αναγκαιότητα της αντιδρόμησης των δύο οδών. Η άποψή μας είναι ότι με την αντιδρόμηση δεν μπορεί να λυθεί το κυκλοφοριακό της πόλης, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα στα οποία, για την οποία εκατασκευάστηκε η Κανακάρη. Οι κάτοικοι θέτουν σοβαρά ζητήματα για τη χρήση της Κανακάρη, είτε σαν έξοδο είτε σαν είσοδο, την ίδια στιγμή που ο αντιδήμαρχος Παύλος Τάμος ξεκαθαρίζει πως δεν τίθεται καν θέμα μη χρήσης της Κανακάρη, σύμφωνα με το μέχρι τώρα σχεδιασμό για εκτόνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης. 1.500 μαθητές από την Ιταλία βρέθηκαν στην Αρχαία Μεσίνη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα. Οι μαθητές συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις και έμαθαν τα πάντα γύρω από τη δυτική φιλοσοφία. Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσίνης βρέθηκαν 1.500 μαθητές από την Ιταλία στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλοσοφίας στην Αρχαία Ελλάδα. Το θέμα του φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως τις 18 Μαρτίου είναι η φιλία. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα στο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας γιατί παίρνουμε μέρος στο πρόγραμμα του διαζώματος μαθητές ξαναγούν μαθητές στους αρχαιολογικούς χώρους. Και μετά από πρόταση της κυρίας Μπελογιάννη, η οποία είναι υπεύθυνη των εκπαιδευτικών θεμάτων του διαζώματος, αποφασίσαμε να έρθουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το φεστιβάλ σαν ξεναγή. Έχουν έρθει 16 μαθητές από το 4ο Λύκειο που παίρνουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, οι οποίοι θα κάνουν την ξενάγηση στους Ιταλούς μαθητές στην αγγλική γλώσσα. Σκοπός του φεστιβάλ είναι να ενισχυθεί η μετάδοση της δυτικής φιλοσοφίας
φιλοσοφίας. Οι μαθητές, μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις όπως είναι ο φιλοσοφικός περίπατος και διάλογος που έλαβαν χώρα στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσίνης, είχαν την ευκαιρία να μοιηθούν στη δυτική φιλοσοφία. Έως και το τέλος του φεστιβάλ που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας, οι μαθητές από την Ιταλία θα επισκεφθούν και άλλους αρχαιολογικούς χώρους σε Αθήνα, Κόρινθο, Επίδαυρο, Μυκήνες και Λουτράκι. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Διάζωμα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και το Πολιτιστικό Σωματείο Φεστιβάλ Φιλοσοφίας στη Μεγάλη Ελλάδα. Για να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα, μαζί μας είναι ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Γιώργια. Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα της Παναχαϊκής με διπλό στην έδρα του Κισαμικού. Χαρακτήρα έδειξε η Παναχαϊκή και κέρδισε τον Κισαμικό με 2-1 στην Κρήτη για το πρωτάθλημα της Football League. Ανακοινώθηκε ως νέος τεχνικός ο Μάρκος Στεφανίδης της Σπάρτη, ενώ τους παίκτες ανέφερε δημοσίως ότι στηρίζει η Διοικούσα Επιτροπή της Αχαϊκής στη Γάμα Εθνική. Να πάρει βαθιά βαθμολογική ανάσα κατάφερε η Παναχαϊκή που νίκησε στο μάτς που ολοκλήρωσε την 21η αγωνιστική της Football League τον Κισαμικό με 2-1. Οι κοκκινόμαυροι που είχαν ιτηθεί από τον Εργοτέλη την περασμένη Πέμπτη με το ίδιο σκορ κατάφεραν και προηγήθηκαν με κεφαλιά του Μωραήτη στο 23ο λεπτό. Ο Κισαμικός όμως ισοφάρισε σε 1-1 στο 45 με εκτέλεση πέναλτι του Ξίδα, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να κερδίζει την εσχάτη των ποινών από τον Βρονταρά. Τελικά η Παναχαϊκή κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος και συγκεκριμένα στο 57 με τον Φωτάκη μετά από κόρνερ του Αργυρόπουλου να πετυχαίνει με κεφαλιά το τελικό 2-1 υπέρ των Αχαιών. Τον τέταρτο προπονητή μέσα στην ίδια χρονιά ανακοίνωσε η ομάδα της Σπάρτης που συμφώνησε με τον Μάρκο Στεφανίδη. Ο έμπειρος τεχνικός μετά το φετινό του πέρασμα σε Ζάκυνθο και Καλαμάτα θα καθίσει στον πάγκο του Συλλόγου της Λακωνίας και θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει στη μάχη που κάνει για την παραμονή στη Β' Εθνική. Ο κύριος Στεφανίδης αποτελεί και τον άμεσο αντικαταστάτη του Σάκη Θεοδοσιάδη που παραιτήθηκε από την ομάδα μετά από ένα μάτς, ενώ επίσης είχαν αποχωρήσει από τον Σύλλογο νωρίτερα οι Θωμάς Γράφας και Παναγιώτης Τζαναβάρας. Ανακοίνωση υποστήριξη στους ποδοσφαιριστές της ομάδας εξέδωσε η Διοικούσα Επιτροπή της μετά την πολύτιμη νίκη με 1-0 επί του Τσικλητήρα Πύλου για τον 5ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Μεταξύ άλλων, σχολίασαν τους 13 ποδοσφαιριστές που έδωσαν και την ψυχή τους για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 13 ήρωες παίκτες που αγωνίστηκαν στην Πύλο και πήραν μια τεράστια και δίκαιη νίκη. Παρά τα πολλά προβλήματα, αγωνίστηκαν με πάθος και ψυχή και έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να τα καταφέρουν. Την Εθνική Νέων θα προπονεί ο Γιάννης Καστρίτης που επιλέχθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης για να είναι ο προπονητής του συγκεκριμένου τμήματος. Διεθνή συνάντηση διοργανώνει ο Προμηθέας Πατρών προχωρώντας σε άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία. Ο Γιάννης Καστρίτης είναι ο εκλεκτός της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την θέση του προπονητή στην Εθνική Ομάδα των Νέων. Ο τεχνικός με καταγωγή από τον νομό Αρκαδίας βρίσκεται στον πάγκο της Κίμης και επιλέχθηκε για μια ομάδα που παραδοσιακά έχει ταλαντούχους παίκτες του ελληνικού μπάσκετ. Ο Γιάννης Καστρίτης έκανε το βήμα παραπάνω στην καριέρα του τη σεζόν 2014-15, όπου με τον Αρκαδικό κατάφερε να κερδίσει την άνοδο στην Basket League και να γίνει ο νεότερος προπονητής που πήρε προβιβασμό στην πρώτη κατηγορία. Επίσης, εκτός από την Κίμη, έχει περάσει με επιτυχία και από τον πάγκο των Τρικάλων. Άλλη μια ξεχωριστή πρωτοβουλία διοργανώνει ο Προμηθέας της Πάτρας που ανακοίνωσε την διεξαγωγή του πρώτου Πάτρας International Gathering. Πρόκειται για διεθνή συνάντηση που θα γίνει στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα με τη συμμετοχή σπουδαίων συλλόγων του εξωτερικού, ενώ διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του, το Πάτρας International Gathering θα διοργανώσει ημερίδα για την σύγχρονη προσέγγιση στον νέο αθλητή του μπάσκετ που θα γίνει στις 21 Απριλίου στη συνεδριακή αίθουσα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών και θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι μεγάλων σχολών του εξωτερικού στην καλαθοσφαίριση. Να ευχαριστήσουμε τον Διονύση Μπινιώρη για την ενημέρωση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στη συνέχεια, τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη και στις 10 European Steps με τη Δήμητρα Δεμέτη. Δείτε απόψε το θρίλερ με τους Έλληνες στρατιωτικούς και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποια στάση πρέπει να τηρήσει η Ελλάδα? Καλεσμένος ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας, Μίλτος Κύρκος. Η ατζέντα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το μεταναστευτικό της Πάτρα στη διάσκεψη των παράκτων περιφερειών της Ευρώπης και 1.500 Ιταλοί μαθητές στην Αρχαία Μεσσίνη για το Φεστιβάλ Φιλοσοφία στην Αρχαία Ελλάδα. Αυτά και πολλές ακόμα ειδήσεις από την Ευρώπη σε πολύ λίγο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τα δελτία ειδήσεων και στο διαδίκτυο, στο κανάλι του Ionian στο YouTube, Ionian Channel. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Καλή σας νύχτα.